Πάμε γρήγορα, κυρίε και κύριοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα, γιατί πραγματικά όλη η Ελλάδα πενθεί και όλη η Ελλάδα έχει αγανακτήσει με την δολοφονία του κοριτσιού, αυτού του νέου κοριτσιού, η οποία έχασε δυστυχώς τόσο άδικα τη ζωή της, 28 χρονών μόλις, και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Πριν από λίγο είχαμε την κηδεία του κοριτσιού. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το ρεπορτάζ. Σας ακούμε. Μας ακούτε? Έχω μια ένα θέμα σύνδεσης αυτή τη στιγμή με τη Χαρά τη Λεμονή. Να πούμε ότι πραγματικά οι σκηνές που εξελίχθηκαν στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής ήταν πραγματικά ένας μεγάλος θρήνος. Φίλοι και συγγενείς έφτασαν εκεί για να πούνε το τελευταίο αντίο στην αδικογαμένη 28χρονη, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Να πούμε ότι κηδεύτηκε στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Φυσικά ένα μεγάλο γιατί ήταν αυτό που βασάνιζε τους συγγενείς και τους φίλους. Να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ στενάχωρα τα όσα βλέπουμε. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το βίντεο. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο αυτή τη στιγμή, να δούμε το βίντεο το τι ακριβώς έχει συμβεί σήμερα εκεί. Πραγματικά, πραγματικά ο θρήνος για αυτό το νέο κορίτσι, για την οικογένειά του και για όλους εμάς που παρακολουθήσαμε το πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Σοκάρει, σοκάρει τους πάντες. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το υλικό το οποίο έχουμε, γιατί στην κυριολεξία είναι συγκλονιστικά τα όσα βλέπουμε και τα όσα έχουν γίνει. Να πούμε ότι η 28χρονη Κυριακή είναι σε λευκό φέρετρο, ντυμένη νύφη. Πραγματικά οι σκηνές που ακολούθησαν θυμίζουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και για τους φίλους της και για τους συγγενείς της. Όπως είπαμε, πραγματικά μία νέα κοπέλα, η οποία ήταν γεμάτη όνειρα για ζωή και ξαφνικά να καταλήγει τόσο άδοξα με αυτόν τον άδοξο τρόπο. Εδώ βλέπουμε και τους συγγενείς. Είναι συγκλονιστικά, είναι συγκλονιστικές εικόνες, πραγματικά σπαράζει η καρδιά μας να βλέπουμε μία νέα κοπέλα να έχει φύγει τόσο άδικα από τη ζωή. Τόσο άδικα. Πήγε στην αστυνομία να ζητήσει προστασία και το κορίτσι δολοφονήθηκε. Πήγε για να ζητήσει τη βοήθεια. Αυτό και το δυστυχώς κορίτσι αυτό δολοφονήθηκε. Θα το λέμε συνεχώς. Θα το φωνάζουμε συνεχώς. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν ευθύνες. Και βλέπουμε εδώ πέρα το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα όλα τα χρόνια.